πολύ καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε για ακόμη ένα απόγευμα Παρασκευής. Παρασκευή 13 Μαΐου. Είμαστε στα μέσα και του Μάη. Σήμερα λοιπόν πρώτο σκορ, Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο εδώ στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Μύρνης, στο σταθμό του NSTV. Και όπως πάντα θα ασχοληθούμε με την αθλητική επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε κυρίως για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για βόλεϊ. Αφού αυτή τη στιγμή σε πολύ λίγο μάλλον ξεκινάει και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός του League Cup Νίκος Σαμαράς όσον αφορά το βόλι, επειδή αναφέρθηκα σε αυτό, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Φίνικα Σύρου Όνεξ. Σε μια ημέρα όπου έχουμε να συζητήσουμε και πάλι αρκετά πραγματάκια με πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό να έχουν δεξαχθεί μεσοβδόμαδα, να έρχονται σημαντικά παιχνίδια καθώς οδεύουμε και προς το φινάλε της σεζόν σιγά σιγά, το φινάλε των πρωταθλημάτων. Έχουμε να συζητήσουμε και για κάποιες σημαντικές μεταγραφές έτσι, που απασχόλησαν την επικαιρότητα όσον αφορά το εξωτερικό, όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Εδώ όλα θα τα πούμε μαζί την επόμενη ώρα. Πριν από δύο μέρες, καταρχάς να πούμε πως είχαμε τη διεξαγωγή πολύ σημαντικών παιχνιδιών για τα play-off της Super League, έτσι για να ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Παιχνίδια που έχουν διαμορφώσει έτσι τον χάρτη πλέον της βαθμολογίας, ώστε να κρίνονται τα πάντα τις επόμενες δύο αγωνιστικές, να είναι πάρα πολύ κομβικά αυτά τα παιχνίδια που ακολουθούν και να έχουν και μεγάλο αντικείμενο συζήτησης. Ξεκινώντας για παράδειγμα από το ντέρμπι Θεσσαλονίκης μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη, που κρίθηκε ξανά για τρίτη φορά σε τέσσερα παιχνίδια την φετινή σεζόν υπέρ των Κίτρινων, με τον γκολ του Καμαρά στο 63. Ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για τον Άρη, ο οποίος είναι στους 56 βαθμούς όσους έχει και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Και συνεχίζει ακάθεκτος τη δική του πορεία για να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όλα θα κρυθούν στο παιχνίδι το αυριανό με την ΑΕΚ. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Ήθελα να σταθώ απλά σε αυτό, ότι ήταν η τρίτη νίκη σε τέσσερα παιχνίδια του Άρη κόντρα στον ΠΑΟΚ αυτήν την σεζόν. Ένας Άρης ο οποίος συνολικά μπορούμε να πούμε ότι δείχνει ένα σοβαρό πρόσωπο στα play-off. Έχει φανεί σίγουρα και η δουλειά που έχει κάνει ο Χερμάν Μπούργος, ο οποίος ήρθε μεσούσης της περίοδου να αναλάβει την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Παρά το γεγονός ότι οι Κίτρινοι προέρχονταν από δύο συνεχόμενες ήττες, η μία από τον Παναθηναϊκό την Πρωτομαγιά και η άλλη από τον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή, και μάλιστα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν ένα αποτέλεσμα στο οποίο ο Ολυμπιακός είχε κατέβει, είχε ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Είχε κατέβει με μια ενδεκάδα που απαρτιζόταν από παίχτες που δεν έχουν φέτος πολύ χρόνο συμμετοχής. Μια πειραματική ενδεκάδα, θα λέγαμε, από τον Πέτρο Μαρτίνς. Και όμως παρόλα αυτά κατάφερε ο Ολυμπιακός και βρήκε τον τρόπο να φύγει νικητής. Και αυτό είναι που πείραξε και τους φίλους του Άρη, που εξέφρασαν έτσι με διάφορους τρόπους τη δυσαρέσκειά τους στο γήπεδο. Αλλά η ομάδα του Μπούργος έδωσε μια εμφαντική απάντηση, νικώντας ξανά τον ΠΑΟΚ την φετινή σεζόν και έφτασε, όπως σας είπα, τους 56 βαθμούς. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο φεγγάρι, σε ένα κακό φεγγάρι. Και όλα ξεκίνησαν για την ομάδα της Θεσσαλονίκης από τα παιχνίδια με τη Μαρσέη για το Conference League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έτσι είχε μείνει μακριά από την πρώτη θέση, μακριά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος εδώ και καιρό, σαν να επικεντρώθηκε αρκετά η ομάδα του Λουτσέσκου στα δύο παιχνίδια με τη Μαρσέη, έτσι ώστε να έρθει η ευρωπαϊκή υπέρβαση, μια πρόκριση δηλαδή στα ημιτελικά του Conference League. Δεν ήρθε αυτό. Από τα παιχνίδια τα διπλά με την Μαρσέη και μετά, μάλιστα είχε αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ήταν διάμεσα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, θα θυμάστε.
Και ο ΠΑΟΚ δεν είχε υποχρεώσεις εγχώριες μεταξύ αυτών των δύο παιχνιδιών. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Μαρσέη, η οποία με τη σειρά της στη συνέχεια αποκλείστηκε από τη Φέγενορντ. Και από εκεί και μετά τα αποτελέσματα για τον ΠΑΟΚ είναι όλα πάρα πολύ άσχημα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε και μια ήττα πριν από το πρώτο παιχνίδι με τη Μαρσέη, από τον Παναθηναϊκό με 2-1, η τελευταία του νίκη έχει έρθει στις 20 Μαρτίου, σχεδόν δύο μήνες από την τελευταία φορά λοιπόν, από την τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε νικηφόρο αποτέλεσμα στην Super League, στα play-off. Πριν από το πρώτο λοιπόν παιχνίδι με τη Μαρσέιγ είχε έρθει η ήττα με τον Παναθηναϊκό με 2-1 και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ μετράει μία ήττα από τον Άρη στο Βικελίδης με 1-0, τις δύο ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο Ελλάδος, βέβαια αυτό το ζευγάρι ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ νικητή, αφού με το εκτός έδρας γκολ που ακόμη ισχύει στο δικό μας κύπελο, που μάλιστα ο ΠΑΟΚ το πέτυχε στο φινάλε της παράτασης, στο Καραϊσκάκι, στο 109 με τον Τσόλακ. Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση στο τελικό και αυτός είναι ο μεγάλος του στόχος για το τέλος σεζόν, να πάρει το κύπελο για ακόμη μια χρονιά κόντρα στον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά. Και από εκεί και πέρα, το 1-1 με την ΑΕΚ στο ντέρμπι Δικεφάλων, την ήττα με 2-1 από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, στο παιχνίδι της προπερασμένης Τετάρτης που σφράγισε και μαθηματικά τον τίτλο για τον Ολυμπιακό, την ήττα στα Γιάννενα, στους Ζωσιμάδες, με 1-0 από τον ΠΑΣ και την ήττα την προχθεσινή από τον Άρη. Πάρα πολύ κακό το σερί αυτό για την ομάδα του Λουτσέσκου. Είχαμε και κάποια λαϊκά δικαστήρια στην Τούμπα μετά από το μάτς αυτό. Τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να γιουχάρουνε, τον προπονητή του ΠΑΟΚ να ανοίγει διάλογο με τους φιλάθλους, τον Κούρτιτς να αντιδρά τον MVP στη φετινή σεζόν του ΠΑΟΚ. Και όπως δήλωσε αργότερα, ο λόγος που έκανε αυτό να είναι επειδή μια μερίδα των οπαδών μίλησε άσχημα για την οικογένειά του. Γενικά δεν είχαμε ωραίες εικόνες στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά στον ΠΑΟΚ θέλουν να τα αφήσουν όλα πίσω τους αυτά, να επικεντρωθούν στο πώς θα κλείσουν καλύτερα τη σεζόν στο πρωτάθλημα. Έχει ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ αύριο στις 8, όπου θα γίνει και η φιέστα τίτλου των Ερυθρολεύκων, και ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για τα play-off, πριν το παιχνίδι το αποφασιστικό με τον Παναθηναϊκό ξανά για το κύπελλο Ελλάδος. Λοιπόν, ο Άρης λοιπόν ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ξαναλέω, με τον γκολ του Καμαρά. Έφτασε 56 βαθμούς, τον ακολούθησε όμως η ΑΕΚ, η οποία ανοίξε με 3-0 τα Γιάννενα, με τον γκολ του Χατζησαφή, του Άμραμπατ με πέναλτι και του Κριχόβιακ, που ήρθε για λίγα παιχνίδια στην ΑΕΚ, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ούτε αυτός έχει τοποθετηθεί για το μέλλον του, δεν ξέρουμε αν θα μείνει. Πάντως αυτό το λίγο διάστημα που βρίσκεται στην Ένωση έχει βοηθήσει σίγουρα να δέσει το κέντρο της ΑΕΚ, γιατί είναι ένας παίχτης πολυεργαλείο, ένα μηχανάκι στο κέντρο που κάνει πάρα πολλά, πολύ έμπειρος βέβαια ο Πολωνός. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι ισόβαθμη με τον Άρη στους 56 βαθμούς, υστερεί αυτή τη στιγμή στην ισοβαθμία και υπάρχει ο μεταξύ τους τελικός αύριο στις 8 στο Βικελίδη, στη Θεσσαλονίκη, Άρης ΑΕΚ, με τον νικητή να είναι και αυτός που παίρνει ουσιαστικά ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και τον χαμένο πραγματικά να χάνεται. Όποιος νικήσει σε αυτό το παιχνίδι, εάν έχουμε νικητή και αποσπαστεί στο συν 3 από τον άλλον, δεν θα έχει την ισοβαθμία η άλλη ομάδα, δεν θα μπορεί να φτάσει στην αντιπαλό της στην τελευταία αγωνιστική. Εάν έρθει ισοπαλία το παιχνίδι, όλα θα κριθούν στο φινάλε. Θυμίζω ότι βγάζουμε 4 ομάδες στην Ευρώπη, 3 συν τον κυπελούχο. Εάν ο κυπελούχος είναι μέσα στην πρώτη τριάδα, αν για παράδειγμα πάρει το κύπελο ο ΠΑΟΚ, που φιλοδοξεί να τερματίσει στην δεύτερη θέση, ανοίγει και η τέταρτη θέση από το πρωτάθλημα. Άρης και ΑΕΚ δεν έχουν άλλη επιλογή, μέσω κυπέλου δηλαδή, να διεκδικήσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Επομένως, ο δικός τους τελικός είναι αύριο, αυτό το Σάββατο, στο παιχνίδι του Βικελίδης. Και το άλλο σημαντικό παιχνίδι που είχαμε την περασμένη Τετάρτη ήταν φυσικά το ντέρμπι αιωνίων μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, στο οποίο ο Παναθηναϊκός πήρε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη με 1-2 μέσα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πρέπει να πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός βγαίνει νικητής, φεύγει νικητής από την έδρα του μεγάλου του αντιπάλου, από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, μετά το 2014, τη σεζόν 13-14, τότε που είχε φύγει νικητής με ένα θριαμβευτικό 0-3. Ο Παναθηναϊκός, λίγο μετά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Manchester United για το Champions League, τότε στη φάση των 16.
Από τότε ο Παναθηναϊκός 8 χρόνια είχε να φύγει νικητής από το Καραϊσκάκη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φέτος έμεινε αίτητος και στα 4 παιχνίδια που έδωσε με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Είχαμε δύο ισοπαλίες άνοστες μάλιστα στην κανονική διάρκεια και ο Παναθηναϊκός είχε δύο νίκες στα play-off. Μια νίκη στην Λεωφόρο και μια νίκη τώρα στο Καραϊσκάκη. Φοβερό γκολ από τον Παλάσιος στο 10ο λεπτό. Ευνηδίασε τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πάνω που ο Μαρτίνης έκανε αλλαγές στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου για να εξισορροπήσει τα πράγματα και να πάρει ο Ολυμπιακός τα ενία σε αυτό το παιχνίδι, ήρθε και τον γκολ από στημένη φάση με την κεφαλιά του Σέγχεφελντ για το 0-2 του Παναθηναϊκού. Και εκεί ο Ολυμπιακός νομίζω πραγματικά μούδιασε και δεν μπόρεσε ποτέ να βρει τον τρόπο να επιστρέψει. Στο 71 σκόραρε ο Τικίνιο σε ένα μάλλον τυχερό γκολ, σε ένα γκολ από σπόντα, για να μειώσει σε 1-2, αλλά μέχρι εκεί ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Είναι καιρό τώρα που ο Ολυμπιακός είναι ντεφορμέ, δεν είναι μυστικό. Η εικόνα αυτή έχει προβληματίσει τους πάντες, από τους φιλάθλους μέχρι τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Γενικά δεν ήταν πολύ καλό το κλίμα στον Ολυμπιακό. Κάπως έφτιαξε στα τελευταία παιχνίδια που ο Ολυμπιακός πήρε αυτές τις δύο απανωτές νίκες στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και μάλιστα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ κατάφερε να εξασφαλίσει και το πρωτάθλημα και υπήρξε έτσι ένα πανηγυρικό κλίμα στην ομάδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε προβληματίσει ο Ολυμπιακός και στα προηγούμενα παιχνίδια. Είχε έρθει η ήττα από τον Παναθηναϊκό, είχαν έρθει σοπαλίες με τα Γιάννενα και με την ΑΕΚ. Γενικά ο Ολυμπιακός στα play-off δεν έχει δείξει καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Η ομάδα μοιάζει να έχει ξεμείνει από ενέργεια, να έχει ξεμείνει από φαντασία. Πολλοί ρίχνουν ευθύνες και στον Πέντρο Μαρτίντς, ο οποίος πρόσφατα θυμίζω ότι ανανέωσε και το συμβολίο του με τους πρωταθλητές. Αλλά υπάρχει αρκετή γκρίνια και το είδαμε αυτό και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Γενικά οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν μπορούν και να χωνέψουν, είναι και θέμα γοήτρου, δεν είναι μόνο ότι δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη, έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός βαθμολογικά πλέον είναι αδιάφορος, έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα για τους φίλους του Ολυμπιακού δεν είναι και ό,τι καλύτερο να παίζουν να παίζει η ομάδα τους 4 φορές με τον Παναθηναϊκό μέσα σε μια χρονιά και να μην έχει νικήσει σε καμία από αυτές. Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός έχει τη Φιέστα αύριο με τον ΠΑΟΚ. Θα πανηγυρίσει και το άξιζε 100% την κατάκτηση του τίτλου. Ό,τι και να γίνει βέβαια. Και μετά μένει άλλο ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ την Τρίτη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και από εκεί και πέρα σίγουρα θα βάλουν οι υπεύθυνοι της ομάδας μπρος τον μεταγραφικό σχεδιασμό, το σχεδιασμό γενικότερα του Ολυμπιακού της επόμενης σεζόν. Ένας Ολυμπιακός θα ξεκινήσει νωρίς-νωρίς και τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις όπως και πέρσι, από τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Ένα Champions League το οποίο ανοίγει μια παρένθεση, ανακοίνωσε η UEFA τις αλλαγές που θα υπάρχουν στη διοργάνωση από το 24 και μετά. Θα αναφερθούμε σε αυτές. Κλείνει η παρένθεση σε πολύ λίγο. Και από εκεί πέρα, ναι, θα μπει μπρος ο σχηματισμός για να δούμε τι αλλαγές θα υπάρξουν στον Ολυμπιακό, γιατί η εικόνα των Ερυθρόλευκων από ένα σημείο της σεζόν και μετά δείχνει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για ένα φρέσκο αέρα για αλλαγές στην ομάδα. Δεν σταθήκαμε όμως καθόλου στους νικητές και θα το κάνουμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα που το άξιζε 100% στο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος πραγματικά έχει εντυπωσιάσει φέτος με την παρουσία του. Η δουλειά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι καταπληκτική. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί με το θέμα του προπονητή τα τελευταία χρόνια, αλλά πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να δοθούν πολλά credits στον Γιοβάνοβιτς για το πώς έχει δέσει αυτή την ομάδα, το πώς την έχει κάνει ένα σκληροτράχυλο, πολύ δεμένο σύνολο που παίρνει αυτό που θέλει στον αγωνιστικό χώρο τις περισσότερες φορές. Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα καλό σερί στα play-off. Είναι η ομάδα σίγουρα που έχει ξεχωρίσει. Και με αυτό το διπλό που έκανε στο Καραϊσκάκη έστειλε ένα πολύ δυνατό μήνυμα πως είναι έτοιμη να επιστρέψει μετά από χρόνια στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μέσω του Conference League. Παναθηναϊκός, ο οποίος όχι μόνο με αυτό το διπλό διατήρησε την τρίτη θέση, αλλά έχει μειώσει την απόσταση και από τον δεύτερο ΠΑΟΚ στους δύο. Από τη δεύτερη θέση και κάτω δεν έχει κάποια σημασία το πού θα καταλήξουν οι ομάδες. Όλες πάνε στο Conference League, να πούμε. Δεν έχει, εννοώ, κάποια σημασία ως προς τη διοργάνωση.
Αλλά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει περάσει πολύ δύσκολα και είναι χρόνια μακριά από τα ευρωπαϊκά κύπελα, νομίζω ότι θα είναι το ιδανικό φινάλε μιας απόλυτα επιτυχημένης χρονιάς το να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και φυσικά υπάρχει και ο τελικός κυπέλου, μην το ξεχνάμε, όπου ο Παναθηναϊκός και σε περίπτωση που τερματίσει εκτός των θέσεων που βγάζουν Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος, θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω του κυπέλου, αλλά πάνω απ' όλα θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει ένα τρόπαιο και πάλι μετά το κύπελο που είχε πάρει και τότε κοντρά στον ΠΑΟΚ το 2014 με ένα θριαμβευτικό τότε 4-1 με χατρίκ, με ένα ξέχαστο χατρίκ του Μάρκους Μπέργκ, ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια από τους πράσινους. Λοιπόν, στην επόμενη αγωνιστική, αύριο δηλαδή, είπαμε πως έχουμε το μεγάλο τελικό για την Ευρώπη, Άρης ΑΕΚ, όλα τα παιχνίδια στις 8, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 8 και αυτό, και βέβαια και Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα ίδια ώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει θεωρητικά το πιο εύκολο έργο και μια πρώτη συντάξεως ευκαιρία να κλειδώσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και γιατί όχι να περιμένει και μια γκέλα του ΠΑΟΚ, μια απώλεια στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, για να ανέβει και στην δεύτερη θέση. Όσον αφορά τα play-out, και εκεί έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Μαθηματικά πλέον δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι ο Απόλλωνας Σμύρνης. Έχει υποβιβαστεί στην Super League 2, παρά το γεγονός ότι έκανε την δική του προσπάθεια. Και η Λαμία θα τερματίσει στην πρώτη-τελευταία θέση και θα πάει σε μπαράζ με τον χαμένο του ζευγαριού Βέρεια Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός έχει νικήσει εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι. Εάν είναι η Βέρεια, τότε Βέρεια Λαμία θα παίξουν για μια θέση στην Super League 1 της επόμενης περίοδου. Τώρα όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι ανούσια ουσιαστικά στα play-out, αφού όλες οι άλλες ομάδες έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσουν όσον αφορά την παραμονή τους. Ο Φιονικός, Αστέρας, Πανατολικός Βόλος και Ατρόμητος. Επομένως, όλο πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο ποιες ομάδες θα πάρουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια πίσω από τον Ολυμπιακό. Και φυσικά έχουμε και τον τελικό του κυπέλου στο φινάλε της σεζόν. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως, νομίζω τώρα είναι η καλύτερη ώρα να το πούμε για τις αλλαγές που θα έχουμε στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση, το Champions League, αλλά και στις άλλες δύο διοργανώσεις, το Europa League και το Conference League. Αλλαγές που ανακοίνωσε επίσημα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Από τη σεζόν 2024-25 και μετά, 36 ομάδες πλέον στο Champions League και το φορμάτ θα είναι τελείως διαφορετικό. Ξεχνάμε πλέον τους 8 ομίλους με 4 ομάδες στον καθένα και τις δύο πρώτες να περνάνε στην νοκάουτ φάση. Πλέον θα υπάρχει μια κοινή βαθμολογία για όλες τις ομάδες και για τις 36, αλλά δεν θα παίζουν όλες οι ομάδες με όλες, όπως γίνεται για παράδειγμα, όπως είναι το φορμάτ του μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, για παράδειγμα. Κάθε ομάδα θα παίζει 8 παιχνίδια στην πρώτη φάση. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί με ποιον τρόπο θα γίνεται η κλήρωση για τους αντιπάλους κάθε ομάδας.
Νομίζω ότι κάθε ομάδα θα παίξει με δύο ομάδες από κάθε γκρουπ. Θα έχει δηλαδή, για παράδειγμα, αν είναι η Liverpool και είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα, θα παίξει με δύο παιχνίδια με ομάδες του πρώτου γκρουπ, άλλα δύο με ομάδες του δεύτερου, άλλα δύο με ομάδες του τρίτου και άλλα δύο με ομάδες του τέταρτου. Η βαθμολογία όμως θα είναι κοινή. Οι πρώτες 8 ομάδες θα προκρίνονται απευθείας στην φάση των 16. Όπως κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει, για παράδειγμα, φέτος με το Europa League και το Conference League, όπου είχαμε κάποιες ομάδες έτσι κι αλλιώς που είχαν περάσει στη φάση των 16 και είχαμε πιο πριν έναν γύρο ενδιάμεσο, έναν γύρο μπαράζ. Και από εκεί πέρα, οι ομάδες θα τερματίσουν από την 1η θέση έως την 24η, θα παίξουν έναν έξτρα γύρο μπαράζ για να πάρουν το εισιτήριο για τη φάση των 16, όπου θα αντιμετωπίσουν τις ομάδες της πρώτης οκτάδας κανονικής διάρκειας. Και οι ομάδες από την 24η θέση και κάτω μέχρι την 36η θα αποκλείονται από την Ευρώπη. Ούτε αυτό έχει διευκρινιστεί, αλλά σύμφωνα με όσα έχουν δει μέχρι τώρα το φως δημοσιότητας, μάλλον καταργείται και η επιλογή του ότι, και η δυνατότητα μάλλον, του ότι κάποια ομάδα όταν αποκλείεται από τη μια διοργάνωση μπορεί να συνεχίσει στην κατώτερη της. Δηλαδή, όπως μέχρι τώρα οι ομάδες που τερμάτιζαν στην τρίτη θέση του Champions League συνέχιζαν στο Europa, ή όπως έγινε φέτος οι ομάδες που τερμάτιζαν στην τρίτη θέση του ομίλου του Europa συνέχιζαν στο Conference, κάτι τέτοιο μάλλον θα πάψει να ισχύει και η κάθε διοργάνωση θα ξεκινάει και θα ολοκληρώνεται με τις ομάδες που υπήρχαν από την αρχή στην τελική φάση. Είναι ένα format το οποίο νομίζω ότι προκάλεσε έτσι μετά την ανακοίνωσή του ποικίλες αντιδράσεις. Βέβαια, το γνωρίζαμε αυτό, απλά δεν είχε πάρει επίσημη μορφή. Είχε δει αυτό το φως της δημοσιότητας, αυτή η σκέψη της UEFA. Οι περισσότεροι αναφέρουν στο διαδίκτυο, στις διάφορες συζητήσεις που έχουν γίνει, ότι είναι κάπως ακαταλαβίστικο αυτό το format, ότι ήταν καλύτερο το προηγούμενο, το οποίο θα συνεχίσει βέβαια να ισχύει για την επόμενη διετία. Η UEFA ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να κρατά ευχαριστημένες ουσιαστικά τις μεγάλες ομάδες, γιατί υπάρχει η απειλή της European Super League βέβαια να κρέμεται συνεχώς σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι των ηθνόντων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια ψάχνει και βρίσκει όλο ένα και περισσότερους τρόπους η UEFA να κρατά ευχαριστημένες τις μεγάλες ομάδες. Έχει ήδη κάνει το Champions League μια κλειστή διοργάνωση, όπου ελάχιστα εισιτήρια δίνονται από τα προκριματικά, 4 εισιτήρια από το γύρο των πρωταθλητών, 2 εισιτήρια από το γύρο των μη πρωταθλητών, θυμίζω τα τελευταία χρόνια. Οι κορυφαίες λίγκες βγάζουν απευθείας ομάδες στους ομίλους, δεν χρειάζεται οι ομάδες να δώσουν προκριματικά. Και τώρα κάτι τέτοιο πάει να γίνει. Θα υπάρχουν άλλα 4 έξτρα εισιτήρια για το Champions League, να πούμε. Είπαμε και προηγουμένως, από τις 32 ομάδες θα πάνε στις 36. Δύο θα δίνονται στις ομάδες οι οποίες έχουν τερματίσει μια θέση κάτω από τις ομάδες που κανονικά θα βγαίνουν στη Champions League, στις χώρες όπου έχουν τον καλύτερο συντελεστή, την καλύτερη πορεία στην Ευρώπη εκείνη την κάθε σεζόν, το τέλος κάθε σεζόν. Και για να το κάνω πιο λιανά, εάν το νέο φορμάτ του Champions League ίσχυε από του χρόνου, η Αγγλία και η Ολλανδία θα έβγαζαν μια έξτρα ομάδα στο Champions League. Δηλαδή οι Άγγλοι θα έβγαζαν την πέμπτη ομάδα τους, και την πέμπτη ομάδα τους μάλλον στο Champions League, και οι Ολλανδοί θα έβγαζαν απευθείας στους ομίλους, απευθείας στην τελική φάση και την δεύτερη. Γιατί μέχρι τώρα, με τα ισχύοντα δεδομένα, η δεύτερη ομάδα της Ολλανδίας πάει προκριματικά και η πρώτη πάει απευθείας στους ομίλους, αν δεν κάνω κάποιο σημαντικό λάθος. Και αυτό γίνεται για να κρατάει η UEFA ευχαριστημένους μεγάλους, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι χώρες που θα έχουν την καλύτερη παρουσία κάθε χρόνο θα είναι οι γνωστές. Η Ολλανδία φέτος ήταν μια μικρή έκπληξη, αλλά συνήθως θα έχουμε Αγγλία, θα έχουμε Ισπανία. Η Αγγλία θα είναι δύσκολο να μην είναι στις δύο ομάδες, στις δύο χώρες με συγχωρείτε, που τα έχουν πάει καλύτερα. Ίσως αυτή η αλλαγή γίνεται περισσότερο για να έχει η Αγγλία εξασφαλισμένη τη συμμετοχή 5 ομάδων της στο Champions League, γιατί
Έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα της Premier League είναι το πιο εμπορικό στον κόσμο, με τις πιο εμπορικές ομάδες, με τα μεγαλύτερα brand names στον κόσμο. Απλώς θα υπάρχει άλλο ένα εισιτήριο από τα προκριματικά, από το γύρο των πρωταθλητών. Από 4 εισιτήρια θα πάει στα 5. Αυτό ευνοεί, θα μπορούσαμε να πούμε, τις ελληνικές ομάδες, αλλά γενικότερα παραμένει δύσκολος ο δρόμος για τις ομάδες των χωρών που δεν είναι ψηλά στην βαθμολογία της UEFA, όπως είναι και η Ελλάδα δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια πως είναι δύσκολο για μια ελληνική ομάδα να βρεθεί σε τελική φάση Champions League, στη φάση των ομίλων. Βρέθηκε πέρσι ο Ολυμπιακός, φέτος δεν τα κατάφερε. Γενικότερα κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο, γι' αυτό λέμε ότι και μια πορεία στο Conference League όπως έκανε φέτος ο ΠΑΟΚ καθόλου άσχημα δεν πέφτει στην Ελλάδα, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον τα δεδομένα. Από ό,τι φαίνεται πάντως η UEFA τουλάχιστον προσωρινά εγκαταλείπει ένα σχέδιο για Final Four, γιατί είχε ακουστεί και αυτό. Γενικότερα υπήρχε στο μυαλό των ανθρώπων της UEFA το ενδεχόμενο να γίνει κάτι τύπου Final Eight, όπως είχε γίνει και τη σεζόν που ξεκίνησε η πανδημία, που είχε γίνει στην Πορτογαλία ένα Final Eight, τη σεζόν 19-20, απλά τώρα με τη μορφή Final Four, τη συμμετοχή 4 ομάδων σε μονά παιχνίδια, σε ένα γήπεδο, σε μία πόλη. Αλλά μίλησε γι' αυτό σχετικά ο πρόεδρος της UEFA και ανέφερε πως κάτι τέτοιο σίγουρα θα έκανε τις ομάδες να αντιδράσουν για το γεγονός ότι θα χάνουν έσοδα, σίγουρα, γιατί αυτόματα δεν θα παίξουν ένα παιχνίδι και πολύ σημαντικό, μάλιστα έναν ημιτελικό Champions League στις έδρες τους, όπως καταλαβαίνετε. Και επειδή για τις ομάδες και για την UEFA τα έσοδα είναι το παν, γι' αυτό έχει γίνει και πέρσι όλη αυτή η φασαρία και συνεχίζει να γίνεται βέβαια και από κάποιες ομάδες για το σχηματισμό της European Super League. Γι' αυτό το λόγο, προς το παρόν τουλάχιστον, η ιδέα ενός Final Four, πόσο μάλλον ενός Final Eight, δείχνει να εγκαταλείπεται. Όπως δείχνει να εγκαταλείπεται και η απίθανη ιδέα της FIFA για Μουντιάλ κάθε 2 χρόνια. Ευτυχώς για το ποδόσφαιρο, γιατί ήδη είναι εξαντλητική, άκρως εξαντλητική η ρυθμή για τους ποδοσφαιριστές, ειδικά την τελευταία διετία και με τις ημερομηνίες να έχουν συμπληχθεί λόγω της πανδημίας. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι και ένα παγκόσμιο κύπελο κάθε 2 χρόνια, πέρα το ότι θα έχανε την αξία του, γιατί οτιδήποτε είναι κάτι σε πιο συχνή μορφή, και δεν αναφέρουμε το Champions League είναι μια κατηγορία μόνο του, αλλά ένα παγκόσμιο κύπελο έχει άλλη έγκλη, όπως και να το κάνουμε, σίγουρα θα έχανε κάτι από αυτή τη λάμψη, από αυτή την έγκλη, εάν το είχαμε πιο συχνά στην ποδοσφαιρική ζωή, στην ποδοσφαιρική ζωή μας. Εκτός από αυτό δηλαδή, θα ήταν και κάτι εξουθενωτικό, εξοντοτικό για τους παίχτες, τους οποίους βέβαια δεν τους σκέφτεται κανείς. Έχουμε δει όλα αυτά τα καρδιακά προβλήματα και τα προβλήματα φυσικής κατάστασης που έχουν παρατηρηθεί την τελευταία διετία, αλλά τα μεγάλα κεφάλια των ομοσπονδιών σφυρίζουν αδιάφορα και συνεχίζουν να βρίσκουν και άλλους τρόπους για να έχουν περισσότερα έσοδα. Και το ότι αυξάνονται τα παιχνίδια στην πρώτη φάση του Champions League από το 24, ότι κάθε ομάδα δηλαδή δίνει 8 παιχνίδια από εκεί που έδινε 6, και μάλιστα η αρχική ιδέα ήταν να δίνει 10 παιχνίδια κάθε ομάδα, μετά τελικά αποφάσισαν πως αυτός ο αριθμός θα μειωθεί στα 8. Και αυτό είναι ένας τρόπος για να έχουν οι ομάδες περισσότερα έσοδα, μην γελιόμαστε. Άλλωστε ο Αλεξάνδερ Τσέφερ είναι ο πρόεδρος της UEFA, το είπε ξεκάθαρα. Επομένως, ο ποδοσφαιρικός χάρτης αλλάζει, με παρόμοιο τρόπο θα διεξάγεται και το Europa League και το Europa Conference League. Δεν είναι λίγες φορές που έχει αλλάξει ο ποδοσφαιρικός χάρτης τα τελευταία χρόνια, με την παρουσία μιας ακόμη ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο Conference, με την παρουσία του Nations League, μιας ακόμη διοργάνωσης για τις εθνικές ομάδες, με πάρα πολλά πράγματα, με αύξηση των ομάδων στο Euro, με αύξηση των ομάδων στο Mundial τώρα από το επόμενο, από το 26, και γενικότερα γινόμαστε μάρτυρες τα τελευταία χρόνια μεγάλων αλλαγών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αν θα είναι για καλό ή αν θα είναι για το χειρότερο, αυτό θα το δείξει ο χρόνος.
Μεσοβδόμαδα είχαμε κάποια σπουδαία παιχνίδια και στο αγγλικό πρωτάθλημα. Χθες είχαμε ένα πολύ μεγάλο μάτς με έπαθλο την τέταρτη θέση και την έξοδο στο Champions League μεταξύ της Tottenham και της Arsenal, ντέρμπι κλασικό Βορείου Λονδίνου. Ντέρμπι βέβαια μόνο στα χαρτιά, γιατί η Tottenham πραγματικά μετέτρεψε αυτή την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν. Το παιχνίδι χάλασε από πολύ νωρίς για την Arsenal. Άνοιξε το σκορ με τον Harry Kane με πέναλτι η Tottenham. Ο Holding στο 33 δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε. Η Arsenal έμεινε με 10 παίχτες. Ο Kane σκόρερε και στο 37 και έγινε, να πούμε βέβαια, είναι ήδη και βελτίωσε την επίδοσή του. Πρώτο σκόρερ στα ντέρμπι αυτά του Βορείου Λονδίνου. Απλοποίησε τα πράγματα για την Tottenham, η οποία έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα στο 47 με τον Σον, ο οποίος μάχεται με τον Σαλάχ για τη θέση του πρώτου σκόρερ στη φετινή Premier League, και έβαλε νωρίς που λένε το μάτς για ύπνο η Tottenham. Από το 47 δεν μπορούσε η Arsenal να κάνει κάτι. Η Arsenal, η οποία συν της άλλης έμεινε και χωρίς center back, γιατί είδε το Holding να αποβάλλεται, είδε τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες να φεύγει τραυματίας, είχε τον Ben White έτσι κι αλλιώς ανέτοιμο. Και αναγκάστηκε στο παιχνίδι κάποια στιγμή ο Αρτέτα, ο οποίος παρεπτόντως είχε ανανεώσει συμβολαιό του με την Arsenal, να παίξει με τριάδα στα back και κανένας να μην είναι center back. Να παίξει με τον Τόμι Γιάσου, να παίξει με τον Τσάκα πίσω. Γενικότερα έκανε κάποιες αλχημίες που ήταν και λογικό να μην βγούνε. Η Arsenal βέβαια είχε μια ζωή να χάσει, και αυτό γιατί ήταν στο συν 4 από την Tottenham. Απλά πλέον δεν έχει άλλη ευκαιρία εάν θέλει να επιστρέψει για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 16-17 στο Champions League. Και αυτό γιατί τώρα η Tottenham πλέον με τη χθεσινή της πάρα πολύ σημαντική νίκη μείωσε μόλις τον πόντο, και η αγωνία και το μεγάλο ντέρμπι για την τέταρτη θέση καλά κρατεί τώρα στις δύο αυτές τελευταίες αγωνιστικές της Premier League. Η Tottenham έχει θεωρητικά λίγο πιο εύκολο πρόγραμμα. Πάντα στα χαρτιά όλα αυτά, γιατί ειδικά όταν μιλάμε για Premier League, κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Την Κυριακή το μεσημέρι παίζει με την Burnley, εντός έδρας μάλιστα. Η Burnley βέβαια που μάχεται για την σωτηρία της στην κατηγορία, και την τελευταία αγωνιστική φιλοξενείται από την ήδη υποβιβασμένη εδώ και καιρό Norwich. Ενώ η Arsenal τη Δευτέρα έχει να παίξει με την Newcastle στο St. James Park. Πάντα είναι δύσκολα τα παιχνίδια με την Newcastle στο St. James Park, πόσο μάλλον με την φετινή Newcastle, που έχει την ψυχολογία στα ύψη, παρά το γεγονός ότι προέρχεται βέβαια μια πεντάρα από τη City, με όλη την ιστορία, με την αλλαγή ιδιοκτησίας κτλ. Σύντο ότι θα είναι και τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για τις Καρακάξας και θέλουν να αποχαιρετήσουν με ωραίο τρόπο το κοινό τους. Και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Everton, η οποία και αυτή δεν έχει καθαρίσει με την υπόθεση παραμονή, αν και τα τελευταία της αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι στον σωστό δρόμο. Γενικότερα έχουν μείνει εξής εκκρεμότητες στην Αγγλία. Υπάρχει η μάχη του τίτλου. Βέβαια η City πλέον έχει γίνει ξεκάθαρο φαβορή μετά και την ισοπαλία της Liverpool με την Tottenham. Η City μετά τον αποκλεισμό από την Real Madrid στα ημιτελικά του Champions League έχει βγάλει εξαιρετική αντίδραση, γιατί έχει ρίξει 5 γκολ και στα δύο μάτς που έχει παίξει, ένα με την Newcastle και ένα με την Wolves. Μάλιστα, στο παιχνίδι με την Wolves σκόραρε 4 γκολ, σκόραρε καρέ τερμάτων ο De Bruyne, ο οποίος, εντάξει, τα λόγια πλέον είναι περιτά για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Γνωρίζοντας πλέον και στη City ότι του χρόνου θα έχουν τον Erling Haaland, αυτή είναι μια μεταγραφή για την οποία σας είπα ότι θα συζητήσουμε για κάποιες μεταγραφές στο ξεκίνημα της εκπομπής. Αλλά ας πούμε πρώτα αυτό που έλεγα για τις εκκρεμότητες που έχουν μείνει στην Premier League και θα επανέλθουμε στο ζήτημα Haaland. Υπάρχει μάχη του τίτλου λοιπόν, με τη City να είναι στο συν 3 και θεωρητικά να έχει στο τέλος και την διαφορά τερμάτων. Είναι στο συν 72, ενώ η Liverpool είναι στο συν 65. Όπως καταλαβαίνετε, οι δύο αυτές νίκες με 5 γκολ που πήρε η City στα τελευταία μάτς έχουν εκτοξεύσει τη διαφορά τερμάτων της σε σχέση με την Liverpool. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι θεωρητικά η Liverpool θέλει 2 γκέλες της City στις τελευταίες αγωνιστικές. Είναι δύσκολο για την ομάδα του Guardiola να κάνει αυτό το δώρο. Παίζει με τη West Ham εκτός η City και με την Aston Villa εντός.
Η Liverpool που έχει το μυαλό της και στο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας που είναι αύριο με την Chelsea 7 παρατέταρτο, αλλά και στο τελικό του Champions League με τη Real 28 Μαΐου, έχει να παίξει εκτός έδρας με Southampton και εντός με Wolves, αλλά η μάχη παραμένει και δεν θα εγκαταλείψει τα όπλα η Liverpool. Υπάρχει μάχη της τέταρτης θέσης, όπως είπαμε. Υπάρχει μάχη της έκτης θέσης για το Europa League και όχι το Conference. Εκεί η United έχει 58 βαθμούς, η West Ham με παιχνίδι λιγότερο έχει 55. Η United φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, για να μην πάει ακόμα χειρότερα η φετινή χρονιά, θέλει οπωσδήποτε να κρατήσει αυτή την έκτη θέση. Και υπάρχει και η μάχη της παραμονής. Watford και Norwich έχουν ήδη χαιρετήσει. Lynch, Burnley και Everton θα μονομαχήσουν, ήδη μονομαχούν δηλαδή, και θα συνεχίσουν να το κάνουν και στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, τρεις για την Burnley και την Everton, γιατί έχουν ακόμη ένα παιχνίδι να δώσουν, για να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Η Leeds δείχνει να είναι στη χειρότερη θέση αυτή τη στιγμή, και προέρχεται και από τρεις σερί ήττες, ενώ κάποια στιγμή είχε κάνει κάποια αποτελέσματα που την βοήθησαν, αλλά είχε και δύσκολο πρόγραμμα τώρα. Είχε να παίξει με τη City, με την Arsenal, με την Chelsea, είχε απανωτά δύσκολα παιχνίδια. Έχει μάτς με Brighton και με Brentford, ομάδες αδιάφορες, και όπως καταλαβαίνετε είναι τελική αυτή φυσικά για τα παγόνια που έκαναν πολλά χρόνια να βρεθούν ξανά στην πρώτη κατηγορία και δεν θα ήθελαν με τίποτα μετά από μόλις μια διετία να αποχαιρετήσουν ξανά την Premier League. Η Burnley έχει παιχνίδια με την Tottenham, με την Aston Villa και με την Newcastle, και η Everton που έχει δύο βαθμούς παραπάνω από τις άλλες ομάδες έχει παιχνίδια με την Brentford, με την Crystal Palace, αδιάφορες ομάδες, και με την Arsenal τελευταία αγωνιστική. Η μάχη καλά κρατεί, η Premier League ποτέ δεν μας κάνει να πλήττουμε έτσι κι αλλιώς. Μάχη έχουμε φοβερή και για τον πρώτο σκόρερ. Είπαμε και ο Σαλάχ είναι στο 22 γκολ, ο Σον είναι στα 21 και μάλιστα έδειξε και τη δυσαρέσκειά του όταν αντικαταστάθηκε χθες από τον Αντώνιο Κόντε, γιατί έχει στο μυαλό του φυσικά το βραβείο του πρώτου σκόρερ. Βέβαια ο Κόντε το καλό της ομάδας του κοιτάει, ήθελε να τον έχει φρέσκο για τα επόμενα σημαντικά μάτς. Είναι και ο Ρονάλντο στα 18, 4 γκολ πίσω από τον Σαλάχ. Να δούμε τι θα γίνει στις τελευταίες αγωνιστικές. Αυτές είναι οι εκκρεμότητες πάντως για την Premier League και περιμένουμε με αγωνία το τι θα συμβεί και αυτό το Σαββατοκύριακο. Κυριακή είναι όλα τα μάτς, γιατί υπάρχει ο τελικός του κυπέλου, όπως είπαμε, Liverpool-Chelsea. Η Liverpool συνεχίζει το δρόμο της για το καρέ τίτλων. Όσο και αν το πρωτάθλημα δείχνει να απομακρύνεται, θα προσπαθήσει μέχρι το τέλος. Έχει ήδη πάρει το Λικά, που είναι στο τελικό, ξαναλέω, του Champions League, και έχει το τελικό του κυπέλου κόντρα στην Chelsea, μια Chelsea που επίσης θέλει πολύ το κύπελο και για να πάρει και μια ρεβάνς για το χαμένο League Cup από την Liverpool. Αύριο 7 παρατέταρτο στο Wembley, πολύ μεγάλο παιχνίδι, τελικός κυπέλου Αγγλίας. Και στην Ισπανία με την Real που ήδη έχει κάνει φιέστα τίτλου να φιλοδορεί με 6 τέρματα την Levante που υποβιβάζεται βέβαια στην Σεγούντα με χάτρικ του Vinicius. Real που έχει την ψυχολογία στα ύψη, μπορεί να έχασε στο μαδριλένικο ντέρμπι την περασμένη Κυριακή, αλλά έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά και περιμένει πλέον και τον τελικό του Champions League για να δώσει ακόμη πιο θριαμβευτικό τόνο στη φετινή της χρονιά. Η Μπαρτσελόνα ανοίξε με 3-1 την Θέλτα, με 2 γκολ του Μπαμιγιάνγκ και 1 του Ντεπάι. Η Ατλέτικο κλείδωσε ουσιαστικά το Champions League νικώντας με 0-2 την Έλτσε. Δύο αγωνιστικές μένουν για το φινάλε του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Μπέτις μοιάζει δύσκολο να κυνηγήσει τετράδα. Είναι στο μείον 5 από την τέταρτη Σεβίλη. Σεβίλη, παρά το γεγονός ότι έχει παραχωρήσει πολλές ισοπαλίες στα τελευταία παιχνίδια, δείχνει ότι εύκολα ή δύσκολα θα την κρατήσει την τέταρτη θέση για να βγει η Champions League. Η Villarreal έριξε 5 στην έδρα της Βαγεκάνο. Μια Villarreal η οποία μπορεί να κάνει αυτή τη φοβερή πορεία φέτος στο Champions League, αλλά στην Ισπανία δεν τα έχει πάει και τόσο καλά. Έχει την 7η θέση που βγάζει conference, αλλά σίγουρα θέλει να πάει στο Europa. Θέλει την 6η θέση. Είναι στο μείον 3 από τη Sociedad που και αυτή νίκησε μεσοβδόμαδα.
και θα το κυνηγήσει μέχρι το τέλος και γίνεται και μάχη για την παραμονή βέβαια. Η Λεβάντε έχασε από την Ρεάλ, ξαναλέω υποβιβάζεται στη Σεγούντα, Αλαβές, Μαγιόρκα, Κάντιθ ελπίζουν ακόμη για την παραμονή. Είναι και η Γρανάδα μέσα στη μάχη, σε λίγο καλύτερη μοίρα βέβαια. Και η Χετάφε. Αυτά για την Ισπανία. Είπαμε θα πούμε λίγο για τη μεταγραφή του Χάλαντ. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες ήταν κοινό μυστικό πως θα καταλήξει στην City. Επισημοποιήθηκε αυτή η μετακίνηση. Πριν καν ανοίξει επίσημα μεταγραφική περίοδος, είχαμε την πρώτη βόμβα του καλοκαιριού. Έτσι κι αλλιώς σε μια μεταγραφική περίοδο που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ανακοίνωσε η City ότι ήρθε σε συμφωνία με την Borussia Dortmund ότι καταβάλει το ποσό της ρήτρας του αφού τα είχε βρει και σε όλα με τον παίχτη. Είχε πέρασει και από ιατρικές εξετάσεις στο Βέλγιο ο παίχτης για λογαριασμό της City και έτσι ο Erling Haaland μετά από 2,5 χρόνια στην Borussia και μετά από 85 τέρματα σε 88 εμφανίσεις με τη φανέλα της, αυτή είναι η αριθμία, δεν κάνω κάποιο λάθος, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League και στην City. Πάρα πολλές ομάδες τον ήθελαν και η Real ήταν μέσα στην κούρσα και η Bayern ενδιαφέρθηκε ζεστά. Η Bayern που είναι πολύ πιθανό να χάσει το Lewandowski το καλοκαίρι. Βέβαια και η Barcelona ήταν μια από τις ενδιαφερόμενες, αλλά τα οικονομικά δεδομένα ήταν τέτοια που δεν επέτρεπαν στην Barcelona να μπει δυνατά για την απόκτησή του, η αλήθεια είναι. Η Real δεν κυνήγησε, έχω την εντύπωση, τόσο ζεστά αυτή την περίπτωση και γιατί έχει ως πρώτο στόχο πάντα τον Mbappé, που τα τελευταία νέα είναι θετικά για την Real Madrid, με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο να αναφέρει σήμερα πως η πλευρά της Real είναι πιο αισιόδοξη από ποτέ, πως θα έχει επιτέλους μετά από τόσα χρόνια αίσιο τέλος η υπόθεση με τον Kylian Mbappé, θα μετακινηθεί σαν ελεύθερος από την Παρή στην Real, εκτός και αν έχουμε κάποια προσμένη εξέλιξη τελευταία στιγμή, θα δούμε. Το γεγονός ότι η Real έχει επικεντρώσει τον ενδιαφέρον της στο Mbappé και το γεγονός ότι και ο Μπενζεμά κάνει αυτή τη χρονιά που κάνει και το γεγονός βέβαια ότι τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης Haaland ήταν πάρα πολύ μεγάλα, έκαναν τη Real λίγο να κάνει πίσω. Η Bayern και αυτή σίγουρα δεν μπορούσε να συναγωνιστεί τη City όσον αφορά την οικονομική προσφορά και είχε πάντα και το Lewandowski. Είναι δύσκολο τώρα με τη χρονιά που κάνει ο Lewandowski και ο Μπενζεμά ακόμη και σε αυτή την ηλικία, όσο και αν πρέπει να σκεφτούν το μέλλον οι ομάδες, είναι δύσκολο να πάρουν ένα μεγάλο όνομα σαν center for. Με το Lewandowski βέβαια υπάρχει ένα serial εδώ και καιρό, δεν προτίθεται να ανανεώσει την συνεργασία του με την Bayern. Η Bayern, όπως δηλώνουν οι υπεύθυνοι της ομάδας, δεν είναι διατεθειμένη να τον πουλήσει. Έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο. Άλλα δημοσίευματα βέβαια γράφουν πως με ένα ποσό της τάξης 40 εκατομμυρίων θα παραχωρηθεί. Η Μπαρτσελόνα πάντα κοιτάζει στα την περίπτωσή του. Ο ίδιος από πέρυσι το έχει πει ότι θέλει να αλλάξει παραστάσεις, ότι θέλει να δοκιμάσει τις ικανότητες του και σε ένα άλλο πρωτάθλημα, βλέποντας κατά βάση προς τη μεριά της Ισπανίας. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την εξέλιξη. Επομένως, ο πιο προφανής προορισμός για τον Χάλαντ ήταν η Premier League και η Manchester City, η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο πατέρας του, ο Αλφίνγκε Χάλαντ, για 3 χρόνια, από το 2000 μέχρι το 2003. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση, γιατί και ο Χάλαντ μπορεί να δώσει πράγματα στη City, αλλά και ο ίδιος μπορεί να πάρει πράγματα. Δηλαδή, καταρχάς, η City δεν έχει καθαρό center for μετά την φύγη του Αγκουέρο. Πέρσι προσπάθησε να καλύψει το κενό με τον Harry Kane, δεν είχε αίσιο τέλος αυτή η υπόθεση. Αλλά ίσως και να βγει και σε καλό για τη City, ο χρόνος θα δείξει, από τη στιγμή βέβαια που πήρε τον Χάλαντ. Η Premier League δεν είναι Bundesliga βέβαια, άλλα τα δεδομένα, άλλες οι απαιτήσεις. Η κλάση του Χάλαντ δείχνει πως είναι τέτοια που φαίνεται πως θα ανταπεξέλθει και σε απαιτήσεις Premier League, αλλά αυτό πάντα θα περιμένουμε να το δούμε. Η City ενισχύεται σε μια θέση όπου είχε ανάγκη, μια City η οποία έχει ένα απίστευτο ρόστερ, αλλά είχε ένα φανερό έλλειμμα στο center for. Ακόμα και ο Γκάμπριελ Ζέσους, που είναι ο μοναδικός center for της ομάδας, καθαρό αιμο φορ, δεν το λες. Το θέμα είναι ότι η ομάδα του Γκαρδιόλα φαίνεται πως έχει συνηθίσει να παίζει χωρίς φορ φέτος, αν και δεν είναι λίγα τα παιχνίδια στα οποία φαίνεται η έλλειψη ενός center for.
Το ενδιαφέρον είναι στο πώς ένα center for και μάλιστα της κλάσης του Haaland θα προσαρμοστεί στο σύστημα της ομάδας του Guardiola, στο πώς θα κουμπώσει, πώς θα γίνει το πάντρεμα αυτό. Και βέβαια ο Haaland με παίχτες δίπλα του όπως ο De Bruyne, όπως ο Mahrez, όπως ο Sterling, δεν ξέρουμε αν θα μείνει, θα το δούμε, όπως ο Foden για παράδειγμα, όπως ο Bernardo Silva, όπως ένα απίστευτο roster που έχει σχηματίσει η City, νομίζω ότι φανταζόμαστε όλοι τι μπορεί να καταφέρει και πόσο μπορεί να βελτιώσει και ο ίδιος τα στατιστικά του στο σκοράσμα. Βέβαια όλα αυτά είναι συζητήσεις στη θεωρία αυτή τη στιγμή. Όταν ξεκινήσουμε το καλό επόμενη σεζόν θα δούμε πώς θα έρθουν τα πράγματα για την City και τον Haaland σε αυτή τη νέα περιπέτεια που ανοίγεται πλέον μπροστά του στην Premier League. Η Bild είχε ένα ενδιαφέρον άρθρο όπου ανέφερε πως στο συμβόλαιο του Haaland με τη City, καταρχάς να πούμε πως υπογράφει για 5 χρόνια, έχει υπογράψει για 5 χρόνια μέχρι το 2027, αλλά η έγκυρη Bild αναφέρει πως στο συμβόλαιο του έχει τοποθετηθεί ρήτρα στις τάξεις των 150 εκατομμυρίων για το καλοκαίρι του 2024, που σημαίνει ότι όποια ομάδα έχει βέβαια γερό πορτοφόλι θα μπορέσει με 150 εκατομμύρια να τον κάνει δικό της σε 2 καλοκαίρια από τώρα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει αυτό το δημοσίευμα. Θυμίζω πάντως πως ο Haaland είχε ρήτρα και στο συμβολό του με την Dortmund, εκπροσωπούμενος από τον Μίνο Ραϊόλα, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Κατάφερε να κάνει ένα τελευταίο μεγάλο deal, βέβαια, ένας εκ των κορυφαίων ατζέντιδων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είχαν τοποθετήσει τη ρήτρα του Haaland στα 75 εκατομμύρια για το φετινό καλοκαίρι και εκμεταλλεύτηκε εντός εισαγωγικών αυτή την επιλογή ο Haaland. Έκανε το επόμενο βήμα. Τώρα, εάν ισχύει το δημοσίευμα της Bild, οι ατζέντιδες του, συνεχίζει να εκπροσωπείται από το γραφείο του Ραϊόλα ο Haaland, έχουν βρει έναν τρόπο για να δώσουν με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στο Haaland, εάν το θελήσει, γιατί κάποια στιγμή είχε αναφέρει νομίζω ο Haaland ότι θέλει να δοκιμάσει και στην Ισπανία, μετά την εμπειρία της Premier League να δοκιμάσει και κάπου αλλού. Αλλά αυτά είναι ακόμη πολύ νωρίς όλα αυτά για να τα συζητάμε. Η ουσία είναι ότι η Manchester City πραγματοποίησε την πρώτη πολύ μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα πάει στην Premier League ο Haaland, τι θα δώσει στη City, αλλά και τι μπορεί να πάρει από τη City. Μπορεί να εξελιχθεί, μόλις 21 είναι ο Haaland, έχει όλο το μέλλον μπροστά του και να γίνει ένας από τους top επιθετικούς στον κόσμο και τα επόμενα χρόνια. Η Dortmund πάντως το κάλυψε το κενό του, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Συμφώνησε με τον Karim Adeyemi της Salzburg. Πήρε παίκτη από την ίδια ομάδα που είχε πάρει και το Haaland, από την αυστριακή Salzburg. Ήδη έχει κλείσει 3 μεταγραφές στην Dortmund. Εκτός του Adeyemi έχει κλείσει και 2 αμυντικούς, τον Ζούλε από την Bayern και τον Slotenberg από την Freiburg. Τα δημοσιεύματα λένε πως θα πάρει και άλλον επιθετικό για να καλύψει το κενό του Haaland. Δεν τη φτάνει ένας. Ο Adeyemi είναι ένας πολύ ελπιδοφόρος παίκτης, που νομίζω ταιριάζει στο στυλ ποδοσφαίρου της Μπορούσια, που έχει κύριο μέλημα βέβαια να δέσει και την άμυνα. Χρόνιο πρόβλημα αυτό για τους Βεσταλούς. Ήδη πάντως πριν από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου γίνονται πολύ ενδιαφέρουσες μεταγραφές. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα γίνει και με τον Κιλιάν Εμπαπέ, που ενδέχεται να είναι το επόμενο μεγάλο μπαμ πριν και όλα καλά-καλά ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος. Και όλα δείχνουν πως μεταγραφικά στο ποδόσφαιρο πάμε σε ένα πολύ καυτό καλοκαίρι, όπως ήταν και το περσινό, άλλωστε, μην το ξεχνάμε.
πριν κλείσουμε να αναφερθούμε και στον τελικό του κυπέλλου Ιταλίας που είχαμε την περασμένη Τετάρτη. Ένα πραγματικά συναρπαστικό τελικό από τους καλύτερους στη σύγχρονη ιστορία του θεσμού μεταξύ της Γιουβέντους και της Ίντερ, ένα Derby d'Italia για το Coppa Italia, όπου είχαμε ανατροπή στην ανατροπή, γιατί η Ίντερ προηγήθηκε με ένα απίστευτο γκολ του Μπαρέλα, η Γιουβέντους γύρισε το παιχνίδι με τα γκολ του Αλεξάνδρο και του Ντούσαν Βλάχοβιτς, αλλά η Ίντερ κατάφερε ξανά να γυρίσει πέρτι στην κατάσταση με τα δύο πέναλτι του, το ένα του Τσαλχάνογλου και το ένα του Πέρισιτς, και άλλο ένα γκολ από τον Κροάτι εκπληκτικό. Στην παράταση βέβαια κατάφερε να πάρει το τρόπαιο. 2-2 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. 8ο κύπελλο Ιταλίας για την Ίντερ. Η Γιουβέντους έμεινε στα 14, είναι η πολυνίκης του θεσμού. Για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 10-11 η Γιουβέντους ολοκληρώνει τη σεζόν χωρίς κάποιο τρόπαιο. Πέρσι μπορεί να μην πήρε το πρωτάθλημα, αλλά πήρε το κύπελο στον τελικό με την Αταλάντα, με τον Πύρλο πέρσι προπονητή. Φέτος δεν καταφέρει να πάρει κάποιο τρόπαιο, αν και τα έδωσαν όλα οι παίκτες της Γιουβέντους για την κατάκτηση του κυπέλου. Πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στην ομάδα. Δεν αρκεί μόνο η πολύ σημαντική μεταγραφή του Βλάχοβιτς το Γενάρη. Χρειάζεται η ομάδα σίγουρα ενίσχυση και στην άμυνα και στην μεσαία γραμμή. Στο αντίο του Κιελίνη, ο οποίος είναι επίσημο πλέον, όπως δήλωσε, πως φεύγει, θα αποχαιρετήσει το κοινό των Γιουβεντίνων στο μάτς της Δευτέρας με την Λάτσιο. Η Ίντερ κλείνει τη χρονιά με ένα ακόμη τρόπαιο. Πήρε το Super Cup Ιταλίας και πάλι κόντρα στη Γιουβέντους, πήρε το κύπελλο Ιταλίας και ελπίζει να πάρει και το πολύ μεγάλο τρόπαιο που είναι το πρωτάθλημα. Εκεί βέβαια δεν κρατά την τύχη στα χέρια της, πρέπει να στραβοπατήσει η Μίλαν. Να πούμε πως είναι πολύ μεγάλη αγωνία στο φινάλε της Σέρια. Είναι στο συν 2 η Μίλαν, 80 βαθμούς έναντι 78 της Σίντερ, και υπάρχουν δύο αγωνιστικές ακόμη. Η Μίλαν την Κυριακή υποδέχεται την Αταλάντα και στον τελευταίο αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με τη Σασουόλο, και η Ίντερ την Κυριακή παίζει εκτός έδρας με την Κάλιαρη που μάχεται για τη σωτηρία της, και την τελευταία αγωνιστική παίζει εντός έδρας με την Σαμπντόρια. Οι Ιντερίστοι, για να πάρουν δεύτερο στοχόμενο πρωτάθλημα και να κάνουν double για πρώτη φορά μετά το 2010 και την εποχή του Μουρίνιο, θα πρέπει να στραβοπατήσει η Μίλαν. Η Μίλαν από την άλλη κυνηγά το πρώτο πρωτάθλημα μετά το 2011. Είναι ένας ιονός τίτλου το γεγονός ότι πήρε κύπελο η συμπολίτησα, γιατί και το 2011, τότε που είχε πάρει το τελευταίο πρωτάθλημα, μίλανε τον Αλέγκρι προπονητή, τον νυν τεχνικό της Γιουβέντους, η Ίντερ είχε αναδειχθεί κυπελούχος Ιταλίας. Όλα θα κρυφθούν όμως αυτές τις τελευταίες δύο αγωνιστικές στην Ιταλία. Και το ενδιαφέρον και όσον αφορά τη Σέρια των ποδοσφαιρόφιλων είναι επικεντρωμένο εκεί και αμύωτο φυσικά. Λοιπόν, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Αφού πούμε βέβαια και λίγο για το τελικό του League Cup στο βόλεϊ που διεξάγεται αυτή τη στιγμή μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, γίνεται στο ΟΑΚΑ, όπως είχε γίνει και το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, πρωταθλητής Ελλάδος ο Παναθηναϊκός και στους άντρες αλλά και στις γυναίκες, οι οποίες πήραν πολύ μεγάλη νίκη στο Ρέντι κόντρα στον Ολυμπιακό χθες, και έγινε η φιέστα στα πλαίσια και του αγώνα των αντρών με τον ΠΑΟΚ, γιόρτασαν με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλη σεζόν στο βόλεϊ για τους πράσινους. Στους άντρες, ο Παναθηναϊκός είναι 1-0 μπροστά στα σετ σε αυτόν τον τελικό. Και τώρα πάει να ολοκληρωθεί σιγά σιγά και το δεύτερο σετ. Είναι στο 24-24. Γίνεται ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι σε αυτόν τον δεύτερο τελικό του League Cup. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή, έχοντας να πούμε αρκετά πράγματα, και μην ξεχνάμε ότι και στο μπάσκετ έρχονται πολύ σημαντικά παιχνίδια, πολύ σημαντικές ημέρες. Ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ στο Final Four του Βελιγραδίου είναι την Πέμπτη. Επομένως, την Παρασκευή, όταν θα τα πούμε εδώ από τη συνότητα του NSTV, θα μιλήσουμε πολύ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ, με την ελπίδα η ελληνική ομάδα να έχει περάσει στον τελικό. Και θα μιλήσουμε φυσικά περισσότερο για τους τελικούς της EuroLeague, για το Final Four, για την ιστορία τους, αλλά και ελπίζουμε για την αποστολή του Ολυμπιακού στον τελικό με μία εκ των Μπαρτσελώνα και Ρεάλ Μαδρίτης. Να περνάτε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ Παρασκευή, σε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή εβδομάδα, και εμείς εδώ και πάλι την επόμενη εβδομάδα να τα πούμε. Να είστε καλά, γεια σας.